Καλεσμένο μα είναι ένα άνθρωπο, ένα γιατρό, ένα επιστήμονα που χαίρει καθολική εκτίμηση από τον ιατρικό κόσμο και την κοινωνία του Ηρακλείου και ευρύτερα βέβαια τη Κρήτη. 32 χρόνια υπηρέτησε το Εθνικό Σύστημα Υγεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείο Πέδο Λόγο. Ο λόγο για τον κύριο Δημήτρη Μαμουλάκη. Οι μάχε που έδωσε είναι πολλέ και χιλιάδε οικογένειε, θα προσθέσω εγώ, του χρωστούν πολλά. Την καλησπέρα μου, να σα ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ε, ο κύκλος στο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιρακλείου ε, ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε λόγω ηλικία. Ολοκληρώθηκε και θέλω λίγο να εστιάσουμε στα πρώτα συναισθήματα. <laughs> Κοιτάξτε, όταν είστε υπηρετείτε μια κλινική 32 χρόνια, έχετε δεθεί με συνεργάτες, με, ανθρώπου με ανθρώπους που πέρασαν από εκεί, Πιο πολύ με τα παιδιά με διαβίτη που είχα μια ιδιαίτερη έτσι, αγάπη και εκτίμηση. Δεν είναι ότι πιο εύκολο να μην το σκέφτεσαι. Στισσίζει αυτό. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Είναι λειτουργήμα. Ε, ναι, ένα γιατρό δεν νομίζω ότι ποτέ σταματά να προσφέρει τι υπηρεσίε του. Είτε συνταξιοδοτηθεί είτε όχι. Το πιο, ε, το πιο σημαντικό, όλα αυτά τα χρόνια κάνοντα ένα πρώτο απολογισμό, έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε απολογισμό. Όχι, και δεν θα ήθελα. Ακόμα. Δεν θα ήθελα. Σε αυτόν τον απολογισμό. Ό,τι έγινε, καλώ έγινε. Εάν θα γίνει κάποια στιγμή, ναι. θα κυριαρχήσουν τα συναισθήματα. Τη χαρά που ότι πρόσφερα στα παιδιά με διαβίτη. Ξέρετε ότι γίνεται. Επειδή έτυχε ένα νόμο να μην έχει ασχοληθεί άλλο με το διαβίτη στην Κρήτη, τότε τουλάχιστον μέχρι τώρα ήμουν εγώ. Ε, ο απολογισμό λέει λοιπόν ότι πιστεύω ότι κάτι πρόσφερα. Γι' Γίνα... αυτό μου δίνει χαρά γίνατε μέλο οικογενειών, εκατοντάδων, χιλιάδων ίσω οικογενειών. Των παιδιών με διαβήτη, πιστεύω, ναι. Των παιδιών με διαβήτη, πάντα. Που είναι αρκετά. Που είναι αρκετά. Υπάρχουν ε, αδικημένε περιπτώσει παιδιών. Γιατί ξέρετε, η επιστήμη προχωρά. Να διαφορετική Να προσόγη... τα παιδιά από την προσφορά μα, όχι. Όχι από την προσφορά σα, από τι ιατρικέ εξελίξει. Από τα εφόδια που είχατε στα χέρια σα πριν από 32 χρόνια όταν ξεκινούσατε. Ναι, αδικήθηκαν παιδιά. Σήμερα, παράδειγμα, θα πω για το διαβίτη που έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. ναι. ναι ο τρόπο αντιμετώπιση και τα μέσα που υπάρχουν Εκείς σήμερα. Θέλαμε. Δεν υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχαν τότε. Όχι. Σήμερα υπάρχουν οι φορητέ, οι φορητοί μετρητέ γλυκόζη. Ναι. Υπάρχουν οι συνεχεί καταγραφέ, δηλαδή με ένα μικρό τσιπάκι που βάζει ο ασθενή. Στον πράτσο του ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσο διαβίτη έχει, τι, νου, τι ζάχαρα έχει. Πάνω σε αυτό μπαίνει, μπαίνει, ένα άλλο τσιπάκι που ονομάζεται και μια ομιάο, και ειδοποιεί, υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό που ο παπά είναι στη Νέα Υόρκη. Το παιδί είναι στον παιδικό εδώ, Σταν Καρνασό ναι. και ξέρει τι, 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 τι τιμή ζαχάρου έχει το παιδί του. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά. Σήμερα υπάρχουν τα στυλό-ισουλίνη που δεν υπήρχαν παλιά. Υπήρχαν οι Σύριγγε που την έβλεπε το παιδί και τρόμαζε. Μόνο τη Σύριγγα να βλέπει, τρόμαζε. Λέω κάτι το απλό. Σήμερα υπάρχει πένα Ισουλίνη που κάνει το παιδί την Ισουλίνη, η βελωνίτσα μπροστά είναι λεπτή-λεπτή. Ούτε τρομάζει, το βρήκε σαν παιχνίδι. και από νεαρή μικρή ηλικία τα παιδιά βλέπει και ζητάνε μόνα του να μάθουν να κάνουν την ισουλίνη. Παλιά με τη Σίλγα αυτό δεν γινόταν. Έχουμε κάνει βήματα προόδου λοιπόν, προκειμένου Πάρα να κάνουμε κάτι οικείο, για την κατάσταση. Ναι, σήμερα υπάρχουν οι αντιλίε ισουλίνη. Υπάρχουν αντιλίε προχωρημένε που όταν πάει να μειωθεί πολύ το ζάχαρο, σταματά να δίνει ισουλίνη. Υπάρχουν αντιλίε που α το πούμε προειδοποιούν πότε ανεβαίνει το ζάχαρο, πόσε μονάδε να κάνει. Τι απόθεμα εισουλήνη υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με τα προ-32 χρόνια. Ε, τα παιδιά που τότε εκδήλωσαν διαβήτη, κάπω αδικήθηκαν. Αλλά μπαίνουν και κάπως σήμερα αδικίδυνα. σε αυτό το πρόγραμμα που του παρέχεται, α πούμε, και δόξα το Θεώ, Το κράτο χορηγεί τι Ανδλίες, χορηγεί πολλά πράγματα, όλα δωρεάν. Πώ αντιμετωπίζετε τα πρώτα περιστατικά, γονεί που μαθαίνουν τα πρώτα λεπτά, Ότι το παιδί του αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Έτσι ναι, ήταν το, το πρόβλημα σε μένα προσωπικά ήταν πώ θα ενημερώσω του γονεί για αυτό το πρόβλημα. Διαχρονικά ήταν πρόβλημα αυτό. Ναι, γιατί ο γονιός δεν ξέρει. Όταν του πει ότι το παιδί σου έχει διαβίτη τύπου 1. Στην ενημέρωση του κάνεις, η απάντηση, η ερώτηση που σου κάνει είναι «Γιατρέ και πότε θα περάσει αυτό» Εκεί δυσκολεύεσαι να απαντήσεις ποτέ Δεν παίρνω από το τύπου 1 Το παιδί μια ζωή θα κάνει σου Εκεί είναι δύσκολη Γι' αυτό και όλοι οι γονεί περνάνε κάποιο στάδιο έτσι καταθλιπτικό που θα έλεγα, μέχρι να του πείσει, α... να του αποδείξει ότι αν προσέχουν, ο διαβίτη δεν είναι μια αρρώστια. Είναι ένα τρόπο ζωή. Τι είναι ο διαβίτη τύπου ένα. Λείπει η ενσουλίνη. Όπω λείπει από το θηροειδή μια ορμόνη. Στο μεν υποθυροειδισμό χορηγούμε την ορμόνη με ένα γαπάκι. Δυστυχώ η ενσουλίνη είναι μόνο σε ενέσιμη μορφή είναι μια ορμόνη ζωή που χωρί αυτήν ο άνθρωπο δεν μπορεί να ζήσει χωρί την Ισουλίνη. Και απλώ πρέπει να εξοικειωθούν να χορηγούν την Ισουλίνη. Είναι ένα δύσκολο τρόπο ζωή και, θέλω να το πιστέψουν αυτό οι γονεί και τα παιδιά ότι αν προσέχουν και κάνουν αυτό που πρέπει σωστά, κρατάνε καλέ τιμέ γλυκόζη, να έχουν δηλαδή μια ευγλυκαιμία, να έχουν τα σωστά ζάχαρα προφαγητού και μετά φαγητό, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Ναι, Χρειάζεται μία περίοδο εξοικείωση. Εξοικείωση, εκπαίδευση στου γονεί, που εκεί είναι σημαντικό ο ρόλο του παιδόδιαβητο λόγου. Ναι. Και ο λόγο τη εξειδικευμένη νοσηλεύτρια που θα εξειδικεύσει του γονεί μαζί με τον γιατρό. Και καμιά φορά χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη. Και ο διαιτολόγο, βέβαια. Βέβαια. Το τηλέφωνο του Δημήτρη Μαμουλάκη έκλεινε. Ποτέ στιγμή. δεν έκλεισε 32 χρόνια. Ποτέ. 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 Αναπάσα ώρα και στιγμή λοιπόν, γονεί σήκωναν το τηλέφωνο και σα έπαιρναν και σε ακατάλληλε ώρε. Μα δεν πρόκειται να κλείσει. Και τώρα δεν πρόκειται να κλείσει. Είστε συγκινημένο. <laughs> Εντάξει, η αλήθεια είναι πω η ανθρωπιά σα σας χαρακτηρίζει. Ε, έχουμε κάνει και μια εκπομπή μαζί μέσα από του ήρωε. Η αλήθεια είναι σα έχω γνωρίσει. Είχα την τιμή να σα γνωρίσω και είναι η τιμή που σήμερα βρίσκεστε και εδώ. σε μένα είναι τιμή. Εμένα. Ε, κλείνει ένα κύκλο, νομίζω δεν κλείνει ο κύκλο του Δημήτρη Μαμουλάκη. Δεν κλείνει ο κύκλο. 32 χρόνια στο παγνί θα συνεχίσετε. Ε, ναι. Την ιατρική υπηρεσία μου. Δεν, θα, δεν νομίζω ότι θα σταματήσω, εφόσον ακούω και βλέπω. Λοιπόν, το παγνί συνεργάτε, νοσηλευτέ. Ε... Του αναζητώ. Του καλού συνεργάτε, όχι όλου. Για να ξεκαθαρίσω αυτό το τονίζω. Αναζητώ του καλού συνεργάτε. Του αγαπώ και με αγαπάνε. Όχι όλου. Όπω σε κάθε δουλειά υπάρχει. Σε κάθε δουλειά δεν υπάρχει αυτό. Σε κάθε όχι δουλειά... όλου. Αυτού που αγαπώ. Έχουμε και με κάθε... αγαπάνε. Εγώ θα πω πάντω, θα επιβεβαιώσω, θα πω ότι η αναγνώριση είναι καθολική στο πρόσωπο του Δημήτρη Μαμουλάκη. Από Αυτό όλους. Αυτό το λέτε εσεί. Εσεί το ξέρετε. Ε, δημοσιογράφος, κάνω ρεπορτάζ, μην νομίζετε, δεν το λέω αφαίρετα. Λοιπόν, ε, βραβευτήκατε ε, και από γονεί παιδιών με βραβείτε. Από το σύλλογο. Από το σύλλογο. Ναι, εδώ κύριε Παναγιώτοπουλη, ήθελα να τονίσω κάτι. <laughs> δεν βραβεύτηκα μόνο εγώ. Βραβεύτηκε ένα εξαίρετο επιστήμονα, ο Άγγελο ο παπάς ο οποίο κάνει διαβίτη και αυτό 32 χρόνια στο Βενιζέλιο. Μαζί παίρνουμε τη σύνταξη. Α το πούμε έτσι. Βραβεύτηκε και ο Γιάννη ο Πατσάκη, ο οποίο μετά από την προφορική μου παράκληση και την προσπάθεια μαζί με τον κύριο Πατσάκη, ίδρυσε το σύλλογο το Παγκρίτιο για τον νεανικό Διαβίτη, ο οποίο προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Μαζί βραβεύτηκε ως πώς, θα το έλεγα, η κυρία Άννα Πεπονάτσι, μια κυρία 85 χρονών, σαν φωτεινό παράδειγμα για τους γονείς τα παιδιά με διαβήτη. Η γυναίκα είναι 85 ετών, είναι μια χαρά στην υγεία της και έχει από μικρή διαβήτη με κακές θήκες. Πρόσεχε και σαν φωτεινό παράδειγμα βραβεύτηκε και αυτή. Βραβευτήκαμε λοιπόν από το Σύλλογο όχι μόνο εγώ, ο κύριος Άγγελος Παπάς, κύριο Γιάννη Πατσάκη η Άννα Πεπονάκη. Προ τη σα που το αναφέρετε, κύριε Μαμούλη. Πρέπει, μα πρέ... και δεν και να γίνει. επικοινωνία μόνο. που είχαμε, μου είπατε Νίκο, δεν τιμήθηκα μόνο εγώ. Μπράβο. Ε, και, πρέπει να το, και πρέπει να το αναφέρω. Ξέρετε, ε, διανύουμε μια περίοδο επιδημιολογική κρίση. Οι εμβολιασμοί βρίσκονται στο προσκήνιο. Παιδιά που νοσούν, που έχουν διαβήτη, οι συνθήκε ποιε είναι. Κοιτάξτε, παλιότερα πίστευαν ότι τα παιδιά με διαβίτη ήταν κατασταλμένα. Ναι. Αν ο διαβίτη ρυθμίζεσαι σωστά, σήμερα με έρευνε και Μακροπρόθεσμε μελέτε, δεν είναι ανώσω κατασταλμένα τα παιδιά. Τα παιδιά με διαβίτη. Απλώ συνιστούμε να κάνουν τα εμβόλια. Όπω όλα τα παιδιά με διαβίτη κάνουν το εμβόλιο τη γρήπη, πρέπει να κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού. Όπω όλο ο κόσμο πρέπει να εμβολιαστεί. Υπήρχε προβληματισμό. Δηλαδή, γονεί που σήκωσαν το τηλέφωνο σα πήραν γιατρέ, τι κάνουμε τώρα. Εγώ δεν θυμάμαι γονιό να μου έφερε αντίρρηση ποτέ. Εγωιστικό είναι αυτό που λέω. Αλλά ο. Ο, τους είπα να εμβολιαστούν και την άλλη μέρα εμβολιάστηκα. Για τον COVID μιλάμε. Για, για τον, τον COVID, κορονοϊό. Για την πανδημία μιλάμε. Δεν έχω ένα γονείο που να μου φέρει αντίρρηση. Δεν είναι εγωιστικό. σω με εμπιστεύονται. Εντάξει, να αυτή η σχέση εμπιστοσύνη γιατρέ Ο που έχει, έτσι. διαμορφωθεί, που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, αλλάζουν οι προτεραιότητε για τον ε, Δημήτρη Μαμουλάκη. Ω προ τι. Ε, οι προτεραιότητε σε μια καθημερινότητα που ο ρόλο σα ε, δεν είναι μπορεί να βλέπω περισσότερο τον εγγονό Μονόπλο. Α, έχουμε και αυτά τα καθήκοντα ναι. τώρα. Θα τον βλέπω περισσότερε ώρε. Περισσότερε ώρε. Μάλιστα. Ε, να κλείσουμε λίγο με το μήνυμά σα σε ανθρώπου που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεία, σε γονεί που τα παιδιά του πάσχουν και έχουν διαβίτη. Εγώ στα παιδιά με διαβίτη θα πω αυτό που λέω πάντα όταν ενημερώνω και του γονεί. Ναι. Εάν προσέχουν και κάνουν αυτά που τους είπαμε και τους εκπαιδεύσαμε ναι. και έχουν μια ευγλυκαιμία. Καλές τιμές γλυκόζης, πρόφαγητού και μετά φαγητό. Ναι. ο διαβίτη τύπου 1 δεν θα είναι ασθένεια. Θα είναι ένας τρόπος ζωής, ναι. όχι τόσο εύκολος, αλλά ένας τρόπος ζωής. Όχι τόσο εύκολος, διότι θέλει προσοχή μετρήσεις από και μετρήσεις την άποψη. Και ναι, με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν σήμερα, είναι ένας τρόπος ζωής, όχι τόσο δύσκολος, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και σαν παράδειγμα, σα είπα την Άννα την Πεπονάκη είναι 85 ετών. 85 ετών και, έφτα... 85 ετών και έχει φτάσει σε ένα χαρά επίπεδο. Ήρθε και, την και σε μια λοιπόν, ποιότητα ζωή. Ναι. Εξαιρετική. Ναι, σα είχα ναι, ρωτήσει ναι. κάτι στου ήρωε στην εκπομπή. Αν ένα παιδί θέλει το καλοκαίρι να φάει ένα πύραυλο, ένα μεγάλο παγωτό και, και τι μου είχατε πει. Του είχε πει ο Μαμουλάκης ότι για αυτό το παγωτό υπάρχουν τόσοι Ναι. άρα εσύ θες για κάθε 15 γραμμάρια τόση εινσουλίνη, για τον πύραυλο το παγωτό. Παράδειγμα λέω. Παράδειγμα. Κάνω 8 μονάδες σε φάτο. Δεν απαγορεύεται τίποτα. Η διατροφή του διαβητικού παιδιού είναι η διατροφή που πρέπει να κάνει κάθε υγιέ παιδί για να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει. Κάθε υγιέ παιδί. Για να ανατραφεί και να μεγαλώσει. Και να μεγαλώσει. Μπορεί να πάει στο... στα γενέθλιά του, να πάει... <laughs> φάει τι τούρτε του, να φάει τα παγωτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα υγιέ παιδί πρέπει να τρώει κάθε ώρα τούρτα-τούρτα-τούρτα. Δεν γίνεται. Όχι. Δύο φορέ τη βδομάδα όμω μπορεί να φάει ένα αγγλικό. Μα το τρώει το παιδί με διαβήτη. Αρτί να ξέρει πόση σουλήνια είναι τα <laughs> Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Δεν αλλάζει τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Προσοχή θέλει και μια σωστή καθοδήγηση. Μια σωστή και εμπιστοσύνη στον γιατρό. Ναι, Όπω εμπιστοσύνη πρέπει να δείξουμε και στην πανδημία στου γιατρού. Συμφωνείτε. Υπάρχει κόσμο που δεν εμβολιάζεται, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το καταλαβαίνω. Μα εκεί το πηγαίνει. Εμπιστοσύνη στου γιατρού. Είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι κάτι που διάβασε <laughs> στο Google και να μην πιστεύει 15-20 επιστήμονε καθηγητέ που βγήκαν και σου λένε mm. Κάν το εμβόλιο άφοβα και εσύ όχι. Δεν το μήνυμά σα, λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό εν μέσω πανδημία. Ότι τα εμβόλια έχουν σώσει την ανθρωπότητα. Έχουν εξαφανιστεί αρρώστιες με τον εμβολιασμό, όπω η ευλογιά, η λαρά πάει να εξαφανιστεί και Έτσι, να από, τουλάχιστον από πανδημία που είναι ο COVID-19, να το κάνουμε τουλάχιστον ενδημία να γίνει κάτι σαν τη γρήπη όπω εμβολιαζόμαστε. Γιατί μια COVID Για διαχειρίσιμη κατάσταση. Μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Διότι αν δεν εμβολιαστούν, η πανδημία κάθε τόσο θα κάνει καινούργια κύματα, καινούργια κύματα. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με την προσδοκία να μου κάνετε την τιμή και στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Αφήνουμε ξαναπούμε. ανοιχτή την ατζέντα λοιπόν. Όποτε θέλετε. Και είμαι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Όποτε θέλετε. Χαρά και τιμή μου, κύριε Μαμουλάκη. Και εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε πάλις. καλά. Να είστε, να, είστε καλά. καλά. Ε... να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν.